Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Πάτρα TV. Παραδόθηκε σήμερα στον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη η σημαία των παράκτιων μεσογειακών αγώνων από τον πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής. Και έτσι η Πάτρα ανέλαβε και επίσημα τους παράκτιους μεσογειακούς αγώνων του 2019. Η Πάτρα είναι και επίσημα πλέον διοργανώτρια πόλη των παράκτιων μεσογειακών αγώνων του 2019. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, Αμάρα Ντάτη, παρέδωσε στα χέρια του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη τη σημαία των παράκτιων μεσογειακών αγώνων. Θα ήθελε επίσης να σας παραδώσει σήμερα τη σημαία των μεσογειακών αγώνων, των παράκτιων μεσογειακών αγώνων, χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη έκδοση. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα γίνει το παράκτιο μεσογειακή αγώνες. Πέφτει το πρόεδρο του Δέμα να σας δώσει σήμερα αυτή τη σημαία. Και ευχαριστούμε πολύ, θα το φιλάμε και θα το πιστεύω ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα όπως έχουμε πει προηγουμένως. Αν πάτε να σας δώσει το έμβλημα των μεσογειακών αγώνων, για να το έχετε στο γραφείο, ώστε κάθε μέρα να σκεφτόσαστε τους παράκτιους αγώνες του 19. Βεβαίως, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να γίνονται. Μάλιστα, ο κύριος Αντάντη δήλωσε σίγουρος ότι η Πάτρα θα διοργανώσει εξαιρετικούς αγώνες. Η αντιπροσωπεία της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, συνοδευόμενη από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρο Καπράλο, βρέθηκαν από το πρωί στην Πάτρα, ώστε να σηματοδοτηθεί και επίσημα η περίοδος προετοιμασίας για τη διοργάνωση των αγώνων. Η ανάπτυξη που είχατε τότε να γίνει και τώρα, την επόμενη χρονιά, και να γίνουν τα έργα υποδομής που χρειάζεται αυτή η πόλη. Η παράδοση της σημαίας των αγώνων έγινε στο Δημαρχείο, όπου νωρίτερα ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΜΑ, τον Υφυπουργό Γιώργο Βασιλιάδη, αλλά και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρο Καπράλο. Στη συνέχεια συστάθηκε και η Οργανωτική Επιτροπή των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων του 2019. Δείτε ποιοι την αποτελούν. Περισυλλεκτική και αντιπροσωπευτική η Οργανωτική Επιτροπή των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων του 2019, που ανακοίνωσε το πρωί ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης, λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η επίσκεψη της Διεθνής Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα για την παράδοση της σημαίας των αγώνων στο Δήμο της πόλης. Πρόεδρος ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης Θεόδωρος Μενιγής, ενώ εκπρόσωπος του Δήμου της Πάτρας τίθεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεκδίκησης Τάκης Πετρόπουλος. Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής λαμβάνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνας Μαργαφέκας και γενικός γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Γρηγόρης. Τα μέλη έχουν ως εξής: Τάκης Πετρόπουλος, εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων, Κώστας Καρπέτας, αντιπεριφερειάρχης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Καραμπέτσος, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Αλέξης Καρμέας, πρώην αντιδήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πετρόπουλος, ο Νουρέγεφ του ελληνικού μπάσκετ, Βάσο Καραντάσιου, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο beach volley, Πάρης Γεωργακόπουλος, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής, Ουρανία Πάλμου, πολιτικός μηχανικός, Αγγελική Τζονάκα, πολιτικός μηχανικός, Δήμητρα Παπαδημητρίου, Μαρία Μελισσαροπούλου Αντίπα, Κώστας Καλογερόπουλος, γιατρός, μέλος της διοίκησης του ΟΛΠΑ, Κώστας Μαλαμής, πολιτικός μηχανικός, μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕ, Ροζής Άγγελος. Η απουσία του Νάσου Νασόπουλου, που ήταν το τρίτο μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης από την Οργανωτική Επιτροπή, είναι γνωστή και αιτιολογημένη εδώ και έναν περίπου μήνα στον Υφυπουργό Αθλητισμού και στους άμεσα εμπλεκόμενους, εκτιμώντας την καθοριστική συμβολή του ως project manager του φακέλου υποψηφιότητας στην ανάληψη των αγώνων από την Πάτρα, του ζητήθηκε εξ αρχής να αναλάβει την έμιστη θέση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Οργανωτικής Επιτροπής. Κάτι που δεν προχώρησε, καθώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του κυρίου Νασόπουλου δεν του το επέτρεπαν. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Επιμένει η οικογένεια της 44χρονης Ειρήνης Λαγούδη στην εκδοχή της εγκληματικής ανεργίας. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο με τις τελευταίες ξέχνιαστες στιγμές της με την οικογένειά της. Αργά και βασανιστικά παίρνουν οι μέρες για τα παιδιά και τον αδελφό της αδικοχαμένης Ειρήνης Λαγούδη, αφού εδώ και 15 ημέρες από τη στιγμή που βρέθηκε νεκρή σε απόμερο σημείο της λίμνης Τριχονίδα, δεκάδες ερωτήματα του στοιχιώνουν σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της. Σύμφωνα με το έγγραφο της ληξιαρχικής πράξης
θανάτου της 44χρονης γυναίκας, ο θάνατός της περιγράφεται ως απροσδιόριστος, εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων, δηλαδή των τοξικολογικών και ιστολογικών που θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Εν αναμονή αυτών των πολύ σημαντικών εξετάσεων που αναμένονται από μέρα σε μέρα, η οικογένεια προχώρησε και στην δημιουργία σελίδας, ιστοσελίδας στο Facebook, με τίτλο «Δικαίωση για την Ειρήνη Λαγούδη». Εκεί, συγγενείς, φίλοι, αλλά και απλοί άνθρωποι που είναι μέλη, ανεβάζουν ότι είναι σχετικό για το μυστηριώδη θάνατο της 44χρονης γυναίκας από την κατοχή Ετωλακαρνανίας. Την ίδια στιγμή, τα παιδιά, ο αδελφός, αλλά και άλλοι συγγενείς της Ειρήνης Λαγούδη δίνουν τη δική τους μάχη ενάντια στις πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας και σύμφωνα με τις οποίες η γυναίκα αυτοκτόνησε. Αυτές οι πληροφορίες, όπως επισημαίνουν οι συγγενείς της αδικοχαμένης Ειρήνης, βγήκαν στη δημοσιότητα με σκοπό, όπως πάντα υποστηρίζουν, να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη. Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Την Ειρηνούλα την στήσανε. Είναι έγκλημα, υποστηρίζει ο ξαδελφός της 44χρονης. Πράγματι, για τα παιδιά και τον αδελφό της Ειρήνης Λαγούδη, το άφαντο κινητό καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων είναι τα δύο πολύ σημαντικά στοιχεία που περιμένουν με αγωνία. Για πρώτη φορά βλέπει το φως της δημοσιότητας βίντεο με την Ειρήνη Λαγούδη να αστειεύεται με φίλη της λίγες ημέρες πριν τον τραγικό θάνατό της. Με αυτό το βίντεο η οικογένεια θέλει να τονίσει πως είναι δυνατόν μια γυναίκα που δείχνει και είναι ευτυχισμένη να αυτοκτονήσει χωρίς καμία εξήγηση. Έλα. Κωνσταντίνα, να έρθετε να βάλουμε σε μια σακούλα το στρώμα. Πότε? Μόλις τελειώσει τα αγγλικά για 10 λεπτά. Ξεκινά την πέμπτη η δίκη για το θάνατο του 25χρονου Δημήτρη Κουτσαντώνη πριν από 2 χρόνια την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε χτίριο στην Αγία Πατρών. Η οικογένεια ζητά να αποδοθούν ευθύνες. Αυτή τη νύχτα! Αυτή τη νύχτα! Αυτή τη νύχτα! Αυτή τη νύχτα! 2 χρόνια πέρασαν από τότε που κόπηκε πρόωρα το νήμα της ζωής του 25χρονου Δημήτρη Κουτσαντώνη. Την ώρα που εργαζόταν και η οικογένειά του περιμένει ακόμα τη δικαίωση, πρωτίστως μια ηθική δικαίωση για τις τραγικές συνθήκες πρόκλησης του εργατικού δυστυχήματος που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και την απόδοση ευθυνών για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος πάλευε καθημερινά για το μεροκάματο. Η υπόθεση εκδικάζεται την Πέμπτη. Ο Δημήτρης ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία με το ψευδώνυμο SPM. Καθώς εκτός από τη δουλειά του ως υδραυλικός, είχε μεγάλη αγάπη για τη ραπ μουσική, γράφοντας τραγούδια. Έφυγε αναπάντεχα στις 8 Μαρτίου 2016, όταν, ενώ εκτελούσε εργασίες σε κτίριο στην Αγιά που θα στέγαζε επιχείρηση, καταπλακώθηκε από τοίχο. Έκτοτε, οι γονείς και τα αδέρφια του ζουν ένα δράμα, στη σκιά του ανίπου του πόνου, του χαμού του. Ένας πόνος που βαραίνει ακόμα πιο πολύ από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το εργατικό δυστύχημα. Δρόμοι που περπάτησα, γωνιές που δάκρυσα, τόσα στενά που παραπάτησα κι όμως με κράτησα πάντα εγώ. Και ο εαυτός μου, ο δολοφόνος μου εγώ. Και ο γιατρός μου. Σοκ από τον θάνατο του πρώην αστυνομικού διευθυντή Αχαΐας Νικόλα Ουσιάτου, που έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση με το αυτοκίνητό του σε δέντρο. Είχε τις αισθήσεις του, αλλά εξέπνευσε στο νοσοκομείο. Τη ζωή του, κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, έχασε ο 75χρονος αντιστάτευος στην αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας Νικόλα Ουσιάτος στο Θεγιανό Αχαΐας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του και προσέκουσε σε δέντρο. Αρχικά είχε τις αισθήσεις του, όμως όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εξέπνευσε. Το πιθανότερο πάντως είναι ότι δεν πέθανε από την πρόσκρουση. Έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της τροχέας. Εξετράβει της πορείας του το όχημα στο Θεριανό, στο Άνω χωριό. 100 μέτρα περίπου πριν το σπίτι του ανθρώπου, εξετράβει της πορείας του και χτύπησε σε δέντρο ελιά επάνω. Ευτυχώς πέρασε ένας χωριανός, τον είδε, κάλεσε το ασθενοφόρο και την αστυνομία. Εκείνη την ώρα ο άνθρωπος είχε αισθήσεις, ήταν ψιλοκαλά, είχε αισθήσεις, μίλαγε. Ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήρε, μετά ήρθε η τροχέα. Δυστυχώς ο άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του. Αλλάζουμε θέμα. Στους δρόμους βγαίνουν και οι αγρότες της Αχαΐας. Απειλούν με μπλόκα, θα κάνουν συγκέντρωση έξω από τον ΕΛΓΑ της Πάτρας. Σε ρυθμό αγροτικών κινητοποιήσεων κινεί τη χώρα με τους αγρότες να ετοιμάζονται να στήσουν μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες αρκετών περιοχών της χώρας. Την αρχή έκαναν τη Δευτέρα οι αγρότες της Καρδίτσας, που βγήκαν με τα αγροτικά τους οχήματα στον οδικό άξονα κεντρικής Ελλάδας στο ύψος του Δέλτα.
στην Πάτρα και την Αχαΐα, σύμφωνα με τον γνωστό άγροτο συνδικαλιστή Αλεκοθανόπουλο, ετοιμάζονται για την πρώτη τους κινητοποίηση στις 2 Φεβρουαρίου στα γραφεία του ΕΛΓΑ. Και στην Αχαΐα θα γίνουν κινητοποίησεις και πρώτα απ' όλα ήδη έχει αποφασιστεί από τους συλλόγους μας στις 2 του Φλεβάρι θα κάνουμε παράσταση, συγκέντρωση στα γραφεία του ΕΛΓΑ, γιατί πραγματικά η χρονιά που πέρασε το 2017 ήταν πολύ βαριά με ζημιές που έχουν προκύψει στην περιοχή μας. Όπως ανέφερε στον Max FM, εάν η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, έχει αποφασιστεί να ξεκινήσουν μια σειρά από κινητοποιήσεις, μεταξύ αυτών και μπλόκα κατά μήκος των εθνικών οδών σε Αχαΐα και Ηλία. Σε λίγες μέρες πριν, ακόμα στις 2 Φλεβάρι, θα συνεδριάζουν τα διοικητικά συμβούλια, οι γενικές συνελεύσεις και θα ορίσουμε την επόμενη μας κίνηση που ίσως να είναι και μπλόκα. Έτσι, πάμε στην κατεύθυνση βέβαια στο να γίνουν μπλόκα σε όλες τις περιοχές. Τα βασικά αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η μείωση του κόστους παραγωγής και της τιμής του πετρελαίου, το ύψος των ασφαλιστικών τους εισφορών, αλλά και η ασφάλιση της παραγωγής τους στον ΕΛΓΑ, το ζήτημα των κατασχέσεων και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών χωραφιών για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Γενικότερα, οι κινητοποίησεις των αγροτών έχουν ξεκινήσει να εξαπλώνονται και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, ενώ σταδιακά μέσα στην εβδομάδα αναμένεται ότι θα κορυφωθούν. Σοβαρό τροχαίο το απόγευμα στην οδό Αράξου. Αυτοκίνητο στούκαρε με άλλο όχημα και το δεύτερο όχημα μπήκε σε τζαμαρία καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Αναστάτωση δημιουργήθηκε λίγο πριν τις 4.30 το απόγευμα της Τρίτης στα Τζαρουχλέικα. Στη διασταύρωση των οδών Αράξου και Ευβίας, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρός έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα. Ακούσαμε ένα θόρυβο, ναι. Πεταχτήκαμε έξω από το σπίτι και χτυπήσανε το αυτοκίνητο του αδερφού. Μπήκε μέσα στο μαγαζίνι με δύναμη το αυτοκίνητο, γιατί ήταν παρκαρισμένο απ' έξω, και καλέσαμε το 100 και ήρθες. Εκείνο καρφώθηκε στην τζαμαρία του καταστήματος. Στην περιοχή προκλήθηκε αναστάτωση. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός. Ο οδηγός συνελήφθη, καθώς από την έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε πως ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μπαράζ διαρρήξεων χθες τη νύχτα σε καταστήματα στην οδό Γεωργοκοστοπούλου. Οι κινήσεις του δράστη καταγράφηκαν από κάμερα κλειστού κυκλώματος. Μπαράζ διαρρήξεων σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γέρο Κωστοπούλου σε καταστήματα που βρίσκονται μεταξύ Ρίγα Φεραίου και Αγίου Ανδρέου. Συγκεκριμένα άγνωστος δράστης επιχείρησε αρχικά να ανοίξει το κατάστημα έτοιμων ενδυμάτων Urban, σπάζοντας τις πάνω κλειδαριές στην κεντρική πόρτα. Ωστόσο, δυσκολεύτηκε με τις αντίστοιχες κάτω και εγκατέλειψε την προσπάθεια, όχι όμως και την δράση του. Μετέβη λίγα μέτρα πιο κάτω και έβαλε στο στόχαστρο του το κομμωτήριο Elegant Hair Design του Ανέστηχα Γιάννη, όπου αφού έσπασε την κεντρική κλειδαριά μπήκε μέσα και αφαίρεσε έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή το πρωί και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, οι κινήσεις του δράστη έχουν καταγραφεί από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακείμενων καταστημάτων. Σε κάθε περίπτωση, οι καταστηματάρχες της περιοχής είναι ανάστατοι, καθώς θυμίζουμε ότι πριν από μερικές ημέρες, αλλοδαπός, ο οποίος και συνελήφθη, διέριξε και έβαλε φωτιά και στο υπαίθριο πάρκινγκ που λειτουργεί στην Γεωργοκοστοπούλου. Σε μόνιμη πολιορκία, γούναρη και τριών αβάρχων από τους οπαδούς. Προβληματισμός στην αστυνομία για το μπαράζ επεισοδίων. Σε φρούριο είχε μετατραπεί για πολλές ώρες το απόγευμα της Κυριακής η οδός Γούναρη λόγω του αγώνα μπάσκετ μεταξύ του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό, ενώ η αστυνομία δεν κατάφερε τελικά να αποτρέψει κάποια επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού από ρήψη φωτοβολίδας. Μάλιστα, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, η αστυνομία αναγκάστηκε να κάνει χρήση δακρυγόνων, προκαλώντας αναστάτωση στις γύρω κατοικίες. Φανατισμένη, τα μάτια από πίσω, και είδα μια φωτοβολίδα να φεύγει από εδώ και να πηγαίνει προς τα εκεί. Και βγήκα έξω και είδα τον άνθρωπο κάτω. Κάτω. Την είχε βάσει εδώ στήθος, ε? Μάλλον ναι, προφανώς ναι. Ευτυχώς που δεν τον πήρε. Πάλι καλά φωνάζω, βέβαια, ασθενοφόρο, τώρα τι ακριβώς έγινε μετά δεν ξέρω.
Πολύ κοντά στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται δύο μεγάλα φροντιστήρια, με αποτέλεσμα την ώρα που έγινε η ρήψη των δακρυγόνων κάποιοι μαθητές να νιώθουν έντονη ενόχληση. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό, υπήρξε ένταση στο κέντρο της πόλης. Κατά την επιστροφή του στο κλαμπ της οδού Χαραλάμπη και Γούναρη, οι οπαθοί του Ολυμπιακού πλησίασαν το σύνδεσμο του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν παρατεταγμένες αστυνομικές δυνάμεις. Τα επεισόδια δεν άρχισαν να ξεκινήσουν και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από φωτοβολίδα. Η αστυνομία είχε λάβει έκτακτα μέτρα, αποκλείοντας την κάθοδο του συγκεκριμένου δρόμου, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν σε κεντρικό σημείο. Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά, αρχικά μεταφέρθηκε από συναδέλφους του σε ασφαλές σημείο, από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Νέα απόπειρα τηλεφωνικής εξαπάτησης ηλικιωμένου με τροχαίο, θύμα συγγενής γνωστού πατρινού. Δεν λένε να σταματήσουν οι επιτίδιοι που εξαπατούν τηλεφωνικά ηλικιωμένους. Άλλο ένα κρούσμα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πάτρα με θύμα συγγενή γνωστού πατρινού. Το τηλέφωνο χτύπησε και μόλις ο ηλικιωμένος απάντησε από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής του γραμμής, άκουσε τον απατεώνα να του μεταφέρει πως κοντινό του πρόσωπο ενεπλάκη σε ατύχημα και πως χρειαζόταν χρηματικό ποσό. Ο ηλικιωμένος, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα διαβασμένος και δεν έπεσε στην παγίδα, με αποτέλεσμα να κλείσει το τηλέφωνο. Άμεσα ενημέρωσε τα συγγενικά του πρόσωπα για την απόπειρα εξαπάτησης. Τα φαινόμενα δεν σταματούν, παρά το γεγονός πως η αστυνομία έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια με διαφημιστική καμπάνια, ενημερώνοντας τα υποψήφια θύματα. Οι δράστες δεν δείχνουν να πτωούνται, ωστόσο αρκετοί πολίτες πλέον, όντας υποψιασμένοι, δεν πέφτουν στην παγίδα. Ήψω τηλέφωνο του σπιτιού, το σταθερό. Ναι. Και ένας τύπος γύρω στα 30-40, κάποιοι μέσα στην περίπου φωνή του, μου είπε τρεις φορές: μπαμπά, τρακάρισα, μπαμπά, τρακάρισα, μπαμπά, τρακάρισα. Ναι. Αλλά επειδή στο μεσημέρι έτυχε να συζητήσουμε με το διαχειριστή της πολυκατοικίας, το Σάββατο το μεσημέρι συνέβη σε αυτόν και του είπαν για την κόρη του. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Στην ίδια πολυκατοικία. Στην ίδια πολυκατοικία. Σε δύο άτομα. Φοβερό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είπαν για τον κύριο γιατί έχει μια κόρη επάνω και είπαν για την κόρη του. Εγώ ξέρω ότι έχω δύο αγόρια και είπαν για τα αγόρια. Σε απόγνωση, οι κάτοικοι της Αγγλικάδος, καταγγελίες ότι οι διαμένοντες στον καταβλισμό μπαίνουν σε σπίτια και επιτίθενται στους ενίκους με καδρόνια και πέτρες. Μάλιστα, καταγγέλουν πως έχουν βγει μέχρι και όπλα. Αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις ακόμα και αν δεν έχουν στο πλευρό τους τους επίσημους φορείς, εμφανίζονται κάτοικοι της Αγγλικάδας που δηλώνουν αγανακτισμένοι από την μικροεγκληματικότητα στην περιοχή, για την οποία κατηγορούν κυρίως τους Ρωμά που κατοικούν στον καταβλισμό στο Ριγανόκαμπο. Κάτοικος της περιοχής, στην σελίδα που έχουν δημιουργήσει στο Facebook υπό τον τίτλο «Θέλουμε πίσω την παλιά Αγγλικάδα», ισχυρίζεται ότι έχει πέσει θύμα κλοπής 4 φορές μέσα σε μία μόνο εβδομάδα, με ζημιά τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Όπως αναφέρει, την ώρα που παρέδιδε στην αστυνομία ένα 15χρονο, τον οποίο έπιασε επαυτοφόρο να κλέβει, συγγενικό του πρόσωπο δεχόταν επίθεση από άλλους Ρωμά μέσα στο σπίτι του με καδρόνια και πέτρες και μάλιστα υπογραμμίζει ότι βγήκε και όπλο. Άλλοι κάτοικοι πάλι δημοσιεύουν φωτογραφίες με καταστροφές σε περιουσίες, για τις οποίες επίσης κατηγορούν τους Ρωμά του καταβλισμού. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κάτοικοι του Ανατολικού Διαμερίσματος διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές που γειτνιάζουν με τον καταβλισμό του Ιργανόκαμπου. Τον περασμένο Νοέμβριο, σε συνάντηση των εμπλεκομένων φορέων στα γραφεία της αποκεντρωμένης διοίκησης, αναγνωρίστηκε η κατάσταση και η ανάγκη αποκατάστασης του χώρου με μεταστέγαση των δικαιούμενων και απομάκρυση των παράνομα εγκατεστημένων. Μάλιστα, ο εντοπισμός του δολοφόνου του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφυρόπουλου στον καταβλισμό είχε δημιουργήσει πρόσθετη ανησυχία, θυμό και ανασφάλεια στους κατοίκους. Δεκάδες συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες ξέβρασε η θάλασσα στην ακτή της Λακόπετρας χθες το μεσημέρι. Η υπόθεση ερευνάται από την ασφάλεια πατρών. Ναρκωτικά ξέβρασε η θάλασσα σε παραλία της Λακόπετρας στη Δυτική Αχαΐα. Χθες το μεσημέρι, αστυνομικοί της ασφάλειας της Δυτικής Αχαΐας εντόπισαν στην ακτή 10 δέματα κάναβης συνολικού βάρους 27 κιλών. Μάλλον τα ναρκωτικά μεταφέρονταν διαθαλάσσιες και κάτω από άγνωστες συνθήκες βρέθηκαν στο νερό και φυσικά κατέληξαν στην ακτή από το κύμα. Η υπόθεση ερευνάται με κάθε προσοχή από την ασφάλεια, σε συνεργασία και με το Λιμεναρχείο της Πάτρας. Ανησυχία προκαλεί στην τοπική αστυνομία οι διαρρήξεις σε αυτοκίνητα συγκεκριμένης μάρκας. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ημέρες. Πονοκέφαλο στην τοπική αστυνομία από διαρρήξεις και κλοπές εξαρτημάτων σε αυτοκίνητα τύπου Smart. Το πρώτο περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα στο Μπεγουλάκι και το δεύτερο στην οδό Ακροτηρίου.
Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν για τις διαρρήξεις όταν πήγαν στο σημείο και διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι είχαν αφαιρέσει ακόμη και τα τιμόνια. Οι διαρρήκτες δείχνουν να είναι γνώστες του αντικειμένου και προφανώς ήθελαν τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά είτε για πώληση είτε για ιδία χρήση. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή και έχει πάρει δαχτυλικά αποτυπώματα για να οδηγηθεί στους δράστες. Κίνδυνος από τα αγριογούρουνα στην ορεινή Αχαΐα. Προκαλούν και τροχαία ατυχήματα. Έντονες οι διαμαρτυρίες. Τις πληγές τους από τις επιδρομές αγριόχειρων μετρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην ορεινή Αχαΐα, οι οποίοι έχουν βρει κυριολεκτικά τον πελά τους από την δραματική αύξηση του πληθυσμού των ζώων. Μέσα στον τελευταίο μήνα κατεγράφησαν στην περιοχή του πρώην Δήμου Κλητορίας και των όμορων χωριών της Αρκαδίας καταστροφές σε χωράφια με πατάτες, καλαμπόκι και εκυπευτικά, ενώ η παρουσία των αγριόχειρων προκάλεσε ακόμη και τροχαία ατυχήματα. Όπως κατήγγυλαν κάτοικοι της περιοχής, λόγω και της λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων, τόσο κατά την εορταστική περίοδο όσο και μεταγενέστερα υπήρξε κύμα επισκεπτών, με αρκετούς ωστόσο να βρίσκονται προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Αγριόχειροι επιχειρούσαν να διασχίσουν κάθετα το επαρχιακό οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα να προκληθούν αρκετές συγκρούσεις με οχήματα, αφού οι οδηγοί ήταν απροετοίμαστοι για το θέαμα. Ευτυχώς σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, ωστόσο οι οδηγοί εξέφρασαν τα παράπονά τους στους ξενοδόχους και τους καταστηματάρχες εστίασης. Στον αέρα τώρα βρίσκεται η παραχώρηση του θαλασσίου μετόπου της Πάτρας στον Δήμο μετά από εμπλοκές. Το έγγραφο της σύμβασης παραχώρησης της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών που εστάλει στον Δήμο Πατρέων βάζει νάρκη στις εξελίξεις, καθώς τα χτίσματα που βρίσκονται στο θαλάσσιο μέτωπο είναι όλα στον αέρα, ενώ αναφορικά με υποθέσεις κτισμάτων που βρίσκονται στη λιμενική ζώνη και τα οποία δεν έχουν άδεια. Πάρει ο πατριαρχικός λαός μέσω του Δήμου να είναι καθαρό. Καθαρό από παλιές αμαρτίες. Στον αέρα βρίσκεται η παραχώρηση του θαλάσσιου μετόπου της Πάτρας στον Δήμο μετά από εμπλοκές. Το έγγραφο της σύμβασης παραχώρησης της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών που εστάλει στον Δήμο Πατρέων βάζει νάρκη στις εξελίξεις. Καθώς τα κτίσματα που βρίσκονται στο θαλάσσιο μέτωπο είναι όλα στον αέρα, ενώ αναφορικά με υποθέσεις κτισμάτων που βρίσκονται στη λιμενική ζώνη και τα οποία δεν έχουν άδεια, σύμφωνα και με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφέρεται ότι αυτά πρέπει να κατεδαφιστούν. Μάθαμε πριν μια εβδομάδα ότι υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λίγο πολύ λέει γκρεμίστε τα μαγαζά, κάποιοι να γκρεμίσουν τα μαγαζά γιατί είναι παράνομα. Απόφαση που εκκρεμεί από το 2008. Πρέπει να ξεκαθαριστεί, δηλαδή τι να πάρουμε. Πρέπει να ξεκαθαριστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί ότι θα το παραχωρήσει, όμως τα έγγραφα των νομικών συμβούλων του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών όχι μόνο δεν είναι στην κατεύθυνση της παραχώρησης, αλλά η όποια παραχώρηση θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Δημοτικοί παράγοντες εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο εμπόδιο δεν αφορά μόνο τα 8 καταστήματα της Ηρώων Πολυτεχνείου, αλλά και άλλες κτηριακές εγκαταστάσεις, όπως αυτό που στεγάζεται το ΚΕΠ, ο Φάρος, το κολυμβητήριο του ΝΟΠ, αλλά και άλλα. Το κομμάτι του θαλασσίου μετόπου που έχει δοθεί στον Δήμο της Πάτρας προσκρούει πάνω στις εκτιμήσεις τελεχών του Υπουργείου Οικονομικών περί Παλαιού Αιγιαλού, κάτι που μόνο απλό δεν φαίνεται να είναι. Να μην λέει ο άλλος είναι γυαλός, άλλος είναι παραλία, άλλος δεν μπορεί να κουνηθείς. Για παράδειγμα, ο μόλος Αγίου Νικολάου που είναι ένα κρίσιμο θέμα και πρέπει να γίνει ανάπλαση, όλη εκεί η ζώνη, το 1/3 είναι κάτω από τη γραμμή παραλίας. Εκεί δηλαδή δεν θα μπορούμε να κουνηθούμε καθόλου, δεν θα κάνουμε ανάπλαση. Θα σταματήσουμε σε μια λωριδίτσα και μετά θα πούνε όχι γιατί εκεί είναι θάλασσα. Με βάση την κείμενη νομοθεσία που καθορίζει τις παράκτιες ζώνες, υπάρχει η γραμμή Αιγιαλού που είναι αυτή δίπλα στο κύμα και η γραμμή Παλαιού Αιγιαλού, αυτή που ακολουθεί τη γραμμή Αιγιαλού και στην οποία είτε έχουν γίνει προσχώσεις είτε τεχνικές εργασίες όπως εν προκειμένου στο λιμάνι της Πάτρας. Πάλι με βάση την κείμενη νομοθεσία ότι υπάρχει στη ζώνη Παλαιού Αιγιαλού η ζώνη παραλίας όπως αλλιώς λέγεται, αποτελεί δημόσιο κτήμα, μη μεταβιβάσιμο, στο οποίο δεν μπορεί να βάλει κανείς ούτε μία πρόκα. Η Δημοτική Αρχή ήδη έχει καταγγείλει το έγγραφο το συγκεκριμένο, δεν αποτελεί βάση συζήτηση για μας, δεν συζητάμε καν με βάση αυτό το έγγραφο. Χθες έγινε και συνάντηση του Δημάρχου με τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, θέσαμε και υπόψη τους
7 άξονες που προτείνουμε στο Υπουργείο για νομοθετική ρύθμιση. Έτσι, στελέχη του Υπουργείου φέρονται να θεωρούν ζώνη Παλαιού Αιγιαλού την αποχαρακτηρισμένη ζώνη του λιμανιού που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Με αποτέλεσμα να έχουν μπλοκάρει όλες οι διαδικασίες και λόγω αυτής της εμπλοκής να επικρατεί η αφωνία γύρω από το θέμα. Ολοταχώς προχωρούν τα έργα της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από την Εργοσέ στο τμήμα Ψαθόπυργος Ρίο. Στο τμήμα των 3 χιλιόμετρων έχουν αναπτυχθεί τα εργοτάξια, ενώ η πρόοδος των εργασιών στο υπόλοιπο τμήμα έως το Ρίο σχετίζεται άμεσα με την σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας του τρένου σε αυτό. Ολοταχώς προχωρούν τα έργα της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από την Εργοσέ στο τμήμα Ψαθόπυργος Ρίο. Στο τμήμα των 3 χιλιόμετρων έχουν αναπτυχθεί τα εργοτάξια, ενώ η πρόοδος των εργασιών στο υπόλοιπο τμήμα έως το Ρίο σχετίζεται άμεσα με τη σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας του τρένου σε αυτό. Τον Φεβρουάριο αναμένεται η Εργοσέ να αποδώσει προς κατασκευή 2 ακόμη χιλιόμετρα μετά την περιοχή του Αγίου Βασιλείου έως το ακταίο Αχαΐας. Έτσι, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται οι κατασκευαστικές εργασίες να έχουν επεκταθεί στο 50% του έργου. Το τρένο έχει καθυστερήσει να φτάσει στην Πάτρα με ευθύνη και των προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης. Ήταν επιλογή στρατηγική της αστικής τάξης η ολοκλήρωση των οδικών αξώνων και η ανάπτυξη των μεταφορών των οδικών, γιατί υπήρχαν τρελά κέρδη στις κατασκευαστές, στις εταιρείες πετρολοειδών, στις εταιρείες αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και λάστιχων. Ο προβλεπόμενος συμβατικός χρόνος για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από τον Ψαθόπυργο έως το Ρίο είναι 36 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Ωστόσο, το μέλλον της σύνδεσης του τρένου με την πόλη και το λιμάνι της Πάτρας μοιάζει άδειλο. Σε έγγραφο της Εργοσέ, σε απάντηση κοινοβουλευτικής ερώτησης, αναφέρεται ότι ο ΟΣΕ θα προωθήσει την βέλτιστη λύση για τη διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής στην πόλη της Πάτρας μέχρι το στάδιο της προμελέτης, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων. Εμείς θέλουμε, ο λαός της πόλης θέλει, η δημοτική αρχή της πόλης θέλει τη σύνδεση τη σιδηροδρομική με την Αθήνα, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και τη Μεσσηνία. Η έλευση του σύγχρονου τρένου δεν πρέπει να γίνει επίγεια. Δεν πρέπει να διχοτομηθεί και δεν θα δεχτούμε να διχοτομηθεί η πόλη μας για τις ανάγκες της μεταφοράς των εμπορευμάτων και της στρατηγικής που έχουν για να συνδεθεί το λιμάνι εξυπηρετώντας μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει σχέδιο για τη σύνδεση της χιλιομετρικής θέσης από την οδό Κανελοπούλου στο Ρίο μέχρι τον σταθμό του Αγίου Διονυσίου. Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Υποδομών έχει προσλάβει σύμβουλο που θα επικυρωποιήσει τη μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυσης της σιδηροδρομικής πρόσβασης στην πόλη και το λιμάνι της Πάτρας. Απίστευτο και όμως αληθινό. Με πρόστιμα 100 ευρώ απειλούνται εκατοντάδες συνταξιούχοι που πήραν αναδρομικά από τον ΕΟΠΗ. Ουσιαστικά όμως δεν έχουν κάνει κάτι το παράνομο. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και προβλέπει πρόστιμο. Η κυβέρνηση έδωσε πίσω τα χρήματα που παράνομα είχαν παρακρατηθεί από τους συνταξιούχους, όμως τώρα κάθε συνταξιούχος κινδυνεύει με πρόστιμο 100 ευρώ. Ο κρατικός παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο, όπως επισημαίνουν και οι φροτεχνικοί, οι οποίοι ζητούν και άμεση λύση ώστε να μην επιβληθεί στους συνταξιούχους πρόστιμο χωρίς ουσιαστικά να έχουν κάνει την παραμικρή παρανομία. Πού βρίσκεται το πρόβλημα? Στο γεγονός ότι τα χρήματα που εισέπραξαν αναδρομικά οι συνταξιούχοι βάσει του νόμου θα πρέπει να δηλωθούν ως εισόδημα για τα έτη που αντιστοιχούν. Αυτό μετά την επιστροφή σημαίνει ότι κάθε ένας συνταξιούχος θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση. Ωστόσο, ο νόμος προβλέπει πρόστιμο για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση έως 100 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και έτσι όσοι εισέπραξαν αναδρομικά κινδυνεύουν να χάσουν πολλά ή τα περισσότερα από αυτά. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα για να μην βρεθούν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι κατηγορούμενοι θα είναι να υπάρξει ρύθμιση ώστε τα αναδρομικά να περνούν ως εισόδημα στη φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους κατά το οποίο εισπράττονται. Έχουν περάσει 2 μήνες από την μεγάλη κακοκαιρία που προκάλεσε μεγάλες ζημιές στη Μαρίνα της Πάτρας και ακόμη παραμένει λαβωμένη. Δείτε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Η λαβωμένη από την κακοκαιρία του περασμένου Νοεμβρίου Μαρίνα της Πάτρας δυστυχώς παραμένει σε πολύ κακή κατάσταση, χωρίς οι ζημιές να έχουν αποκατασταθεί, ενώ οι φθορές στον ευρύτερο χώρο διαρκώς πολλαπλασιάζονται. Το αποτέλεσμα είναι εχθρό και αποτυπώνεται στις απόψεις όλων των πολιτών που επισκέπτονται την περιοχή ή πολύ περισσότερο δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εκεί ή διατηρούν πλεούμενα. Μεγάλες ζημιές. Οι δύο πλωτές έχουν σηκωθεί στον αέρα, σκάφη έχουν τραυματιστεί. Αυτός εδώ ο πίνακας ήταν όρθιος εδώ.
με την πόρτα του ξεκλείδωτη, δεμένη με ένα καλό δεμπορόχειρα από εμάς εδώ. Και πήρε και φωτιά. Αέρας, μπήκε το κύμα μέσα και πήρε φωτιά. Μάλιστα, όπως μας είπε ένας συμπολίτης χθες, πέρα από τους ενδεχόμενους κινδύνους που υπάρχουν από τους σωλήνες και τα καλώδια που βρίσκονται μέσα στο νερό, διάφορα αντικείμενα που επιπλέουν μέσα στη μαρίνα, όπως ξύλα, χτυπάνε πάνω στα σκάφη προκαλώντας θωρές. Το σίδερο αυτό? Ναι, αυτό πάει εδώ. Και το έφερε η θάλασσα, ο αέρας, δεν ξέρω, το έφερε εκεί. Αυτά τα καλώδια εκτεθειμένα, όλο τον καιρό τώρα, έτσι. Όπως βλέπετε, η ξύλινη αποβάθρα που χτυπήθηκε από την κακοκαιρία παραμένει σε κατάσταση αποσύνθεσης και με πινακίδα που αναγράφει «απαγορεύεται η είσοδος». Επίσης, φαίνονται οι κυβόληθοι του πλακώστρου του δρόμου που έχουν αρχίσει να διαλύονται και στο βάθος τα πεσμένα κάγκελα και πιο αριστερά η μισοβουλιαγμένη εξέδρα. Ένας Έλληνας κατάφερε να μπει στους επόμενους ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν. Το έγκριτο αμερικανικό περιοδικό Forbes συμπεριέλαβε και τον 24χρονο Σταύρο Τσομπανίδη από την Πάτρα, ο οποίος έκανε startup εταιρεία με φύκια. Ένας Έλληνας κατάφερε να μπει στους επόμενους ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν. Το έγκριτο αμερικανικό περιοδικό Forbes έδωσε και φέτος στη δημοσιότητα τη λίστα Under 30 για την Ευρώπη με τους επόμενους ηγέτες σε 10 διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας. Ανάμεσα στους διακριθέντες συμπεριλαμβάνεται και ο 24χρονος Σταύρος Τσομπανίδης, εκ των ιδρυτών της νεοφυούς επιχείρησης ΦΥ, ως ένα από τους πλέον φερέλπιδες νέους στην κατηγορία της βιομηχανίας. Και φανταστείτε, κάντε ένα ταξίδι μαζί μου σε μια παραλία που περπατάμε τώρα και βλέπουμε τα φύκια σαν στρώμα. Περπάτησα σε μια παραλία και ενώ είχα αποφασίσει από πριν ότι αυτό εγώ θέλω να ασχοληθώ και θέλω να προσπαθήσω με ό,τι δύναμη έχω, χωρίς να ξέρω τίποτα εκείνη τη στιγμή, ανειδίκευτος, τίποτα. Απλά μου άρεσε και με κινητοποιούσε. Και λέω, κάτι θα κάνω με τα φύκια, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Περπάτησα μια μέρα λοιπόν στην παραλία, ξάπλωσα στα φύκια, ανακατεύθηκα, μάζεψα μαυροσακούλες. Έχω σπίτι στον καράζ, άπειρες. Και λέω, αυτό είναι φοβερό. Θέλω να ασχοληθώ πάρα πολύ, μου έδωσε δύναμη. Η λίστα του Forbes περιλαμβάνει 10 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέχνης, επιστήμες, τεχνολογία, οικονομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα και βιομηχανία. Η πορεία της ΦΥ, μέτρα την Πάτρα, ξεκίνησε το 2015, όταν οι Σταύρος Τσομπανίδης και Νικόλαος Αθανασόπουλος ακολούθησαν το όραμά τους για την αξιοποίηση των φυκιών που εναποτίθενται ετησίως στις παράκτιες περιοχές της χώρας μας. Τα φύκια όμως με βοήθησαν να κάνω και άλλα πράγματα. Με βοήθησαν να σκεφτώ και άλλα πράγματα. Με βοήθησαν και με ενεργοποίησαν να σκεφτώ πώς θα, όχι θα βοηθήσω, πώς θα κάνω και άλλους ανθρώπους αυτό που ήρθε σε μένα να το μεταλαμπαδεύσω αν μπορώ και αν είμαι κατάλληλος. Αυτό το δείξει το μέλλον. Αυτό λοιπόν το οποίο είδα, ένα και δεν το ξαναφέρω, είναι καλοί συνεργάτες. Δεύτερον, και πάρα πολύ σημαντικό, άνθρωποι που είναι κοντά σας, που σας αγαπάνε και τους αγαπάτε πραγματικά. Το πιο βασικό, το να μην αναλώνεστε σε ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες έχουν άλλα αντίκτυπα από πίσω και θα σας, μόνο θα σας πάνε πραγματικά πίσω και θα σας στεναχωρήσουν μέσα σας. Τρίτον, μην περιμένετε από κανένα να σας χαριστεί. Κανένας δεν πρέπει να σας χαριστεί. Θα σας πούνε πάρα πολύ, εγώ θα σε βοηθήσω, θα σε στηρίξω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το κίνημα στην Ελλάδα ότι δούλεψε για μένα και θα το βρούμε. Δεν είναι αυτό η λύση. Η λύση είναι ότι ξεκινήστε να δραστηριοποιήσετε. Έπειτα από 2 συναπτά έτη έρευνας και ανάπτυξης, κατόρθωσαν να αναπτύξουν και να κατοχυρώσουν μια καινοτόμο μέθοδο παραγωγής που αποσκοπεί στην αναγέννηση των νεκρών φύλων της Ποσειδονίας, φέρνοντας τα φύκια στην καθημερινή μας ζωή με έναν εναλλακτικό και πολύ ιδιαίτερο τρόπο. 9 μήνες έχουν περάσει από την αποχώρηση του καρδιοθωρακοχειρουργού Δημήτρη Δουγέννη από το νοσοκομείο Ρίου και ακόμη παραμένει κλειστή η κλινική. Εκατοντάδες ασθενείς περιφέρονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ώστε να βρουν κάποιον να τους εξετάσει, ρισκάροντας ακόμη και τη ζωή τους. Κλειστή εξακολουθεί να παραμένει η καρδιοθωρακοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας 9 μήνες μετά την αποχώρηση του καθηγητή Δημήτρη Δουγέννη. Οι πολίτες της ευρύτερης περιφέρειας είναι ακάλυπτοι από την σημαντική αυτή ιατρική ειδικότητα και για την αντιμετώπιση τους διακομίζονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο με τελικό προορισμό τα νοσοκομεία των Αθηνών για τις όποιες φυσικά παρενέργειες συνεπάγεται η απώλεια χρόνου μέχρι την αντιμετώπιση τους. Τα περιστατικά που χρειάστηκαν στο διάστημα αυτό τις υπηρεσίες καρδιοθωρακοχειρουργού είναι πολλά και σχεδόν καθημερινά. Μάλιστα, κάποια από αυτά εμφάνισαν σοβαρές επιπλοκές και συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Αθήνας.
ανάμεσα σε αυτούς και μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας της περιοχής μας. Και αυτό συμβαίνει παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις τόσο της διοίκησης του νοσοκομείου όσο και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για άμεση κάλυψη του κενού. Βγήκε τώρα και η είδηση για το μέλλον του πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου 409 στην Πάτρα. Πρόκειται να αποκτήσει τον παλιό του χαρακτήρα. Ένα πρότυπο πρωτοβάθμιο ιατρικό κέντρο που θα αποτελείται από στρατιωτικούς ιατρούς όλων των σωμάτων και παράλληλα θα παρέχει φαρμακευτικό υλικό για στρατιωτικούς, εν αποστρατεία και εν ενεργεία, θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πατρών. Μάλιστα, το προσεχές διάστημα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για την επαναλειτουργία του από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ για την αξιοποίηση του κτηρίου έχει επιδείξει προσωπικό ενδιαφέρον ο Πάνος Καμένος. Η είδηση προέκυψε κατά τη διάρκεια κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του πολιτευτή των ανεξαρτήτων Ελλήνων στην Αχαΐα, Γιάννη Λαϊνιώτη, για τη διαδικασία της επαναλειτουργίας του 409 τον περασμένο Ιούλιο. Είχε καταθέσει σχετική ερώτηση ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης προς την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με πλούσιο παραδοσιακό χορευτικό πρόγραμμα έκοψε την πίτα του ο Παγκαλαβριτινός Σύλλογος Πάτρας στο ξενοδοχείο Αστήρ σε μια κατάμεστη αίθουσα. Μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παγκαλαβριτινού Συλλόγου Πάτρας. Η αίθουσα του ξενοδοχείου Αστήρ ήταν ασφικτικά γεμάτη από μέλη και φίλους του Παγκαλαβριτινού Συλλόγου, που ήρθαν να ανταλλάξουν ευχές και να θαυμάσουν τα παραδοσιακά χορευτικά τμήματα, τα οποία για μία ακόμη φορά έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Όπως δήλωσε και η πρόεδρος του Παγκαλαβριτινού Συλλόγου, Κατερίνα Σημακοπούλου, φέτος ήταν η χρονιά με τον περισσότερο κόσμο και την ομορφότερη παρουσία όλων των χορευτικών τμήματων. Σε αυτό συνέβαλαν και οι χοροδιδάσκαλοι των τμήματων Γιάννης Ντάνος και Τάκης Κωστόπουλος με το έργο τους. Εξαιρετική ήταν και η παρουσία της χοροδίας Καντελένα. Την Βασιλόπιτα ευλόγησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος Τελάτος, ο οποίος εκπροσώπησε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο. Το παρόν έδωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Γεώργιος Λαζουράς, βουλευτές του νομού Αχαΐας, καθώς και εκπρόσωποι αρχών και φορέων της περιοχής. Και εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.